Θα περάσουμε αμέσως στην τέταρτη εισήγηση. Το θέμα είναι το Αντάρτικο του Πόντου με τον ταξίρεχο νομοστατή αναλυτή γεωστρατηγικής κ. Σάβα Καλεντερίδη. Ναι, καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω το ΕΛΙΣΜΕ και να συγχαρώ τον κύριο Γιαννητσόπουλο για την πρωτοβουλία να διοργανώσει την απόψινή εσπερίδα. Νομίζω ότι τα ζητήματα αυτά είναι σοβαρά. Να είστε καλά. Για τους ανθρώπους που καλούνται να την παρακολουθήσουν. Παρακολούθησα και άκουσα τις τρεις προηγούμενες εισηγήσεις, όπως επίσης και όλους όσους χαιρέτησαν την απόψινή εκδήλωση. Εγώ θα αναφερθώ σε ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Δυστυχώς δεν υπάρχει έγκυρη βιβλιογραφία για το θέμα. Υπάρχουν μαρτυρίες μόνο ανταρτών και καπετανέων που έζησαν τα τραγικά γεγονότα της γενοκτονίας και τις επικές στιγμές του Αντάρτικου στον Πόντο. Θα προσπαθήσω λοιπόν είτε μέσα να αναφερθώ στο θέμα αντλώντας πληροφορίες είτε από συνεντεύξεις που πήρα προσωπικά, ιδιαίτερα όταν υπηρετούσα ως ανθυπύλαχος και υπύλαχος της ΣΕΡΕΣ από αντάρτες που ήρθαν στην Ελλάδα στους νομούς Κιλκής, Σερών και Δράμας, κυρίως από εκεί, και φυσικά από ό,τι γραπτό υπάρχει για το θέμα. Πριν αναφερθούμε στο Αντάρτικο, σε αυτό καθ' αυτό το Αντάρτικο, να σημειώσουμε ότι οι Έλληνες, κυρίως των ορεινών περιοχών του Πόντου, από τη Σινόπη μέχρι το Ρίζιο, είχαν ιδιαίτερη σχέση με τα όπλα. Εννοώ ότι τα όπλα ήταν μέρος της καθημερινής τους ζωής και δεν υπήρχε η απαγόρευση που συναντούσαμε σε άλλες περιοχές του υπόδουλου ελληνισμού. Γι' αυτό η επίσημη ανδρική ονομασία σε πολλές περιοχές του Πόντου ήταν αυτή του άνδρα που φορούσε την παραδοσιακή ενδυμασία με τα φυσεκλίκια σταυρωτά, το μαχαίρι στο ζωνάρι και το όπλο στο χέρι. Με αυτές τις στολές πήγαιναν στα πανηγύρια, στις επίσημες εκδηλώσεις, στους γάμους. Το όπλο λοιπόν ήταν στην ουσία η προέκταση του εαυτού του χεριού για τον ανδρικό πληθυσμό σε πολλές περιοχές του Πόντου. Έχουμε αρκετές τέτοιες φωτογραφίες, σχεδόν από όλες τις προαναφερθείς περιοχές, με τους άνδρες ένοπους να φωτογραφίζονται, χωρίς αυτό να έχει καμία σχέση με το Αντάρτικο φυσικά. Επίσης, να σημειώσουμε ότι σε ορισμένες περιοχές υπήρχε ένα είδος κλεφτουριάς στον Πόντο. Mm-hmm. Δηλαδή, μικρές ομάδες με διοικητική δομή, καπετάνιο, υπαρχηγούς κλπ. Οπλαρχηγό δηλαδή και υπαρχηγούς κλπ. Χωρίς όμως να υπάρχει σαφές ιδεολογικό περιεχόμενο στη συγκρότηση και τη δράση τέτοιων ομάδων. Τέτοιες ομάδες δηλαδή υπήρχαν στον Πόντο και πριν τη γενοκτονία, διότι τότε εμφανίζεται στην ουσία το Αντάρτικο, που όμως είχαν άλλα χαρακτηριστικά, ήταν ανυπότακτοι. Οι Τούρκοι τους ονόμαζαν σετέ, δηλαδή συμμορίτες, άτακτους ένοπλους συμμορίτες. Τον δε αρχηγό τον ονόμαζαν Τσετέμπασί, δηλαδή καπετάνιο οπλαρχηγό. Όταν άρχισαν οι διωχμοί από το 1911-12 και μετά, οι ομάδες αυτές άρχισαν να πυκνώνουν από άνδρες που έφευγαν στα βουνά για να γλιτώσουν την καταπίεση και τους διωχμούς. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτές οι ομάδες αποτέλεσαν τον πυρήνα, το πρόπλασμα αυτού που αποκαλούμε Ποντιακό Αντάρτικο, το οποίο όπως είπαμε αναπτύχθηκε από την έναρξη της γενοκτονίας μέχρι το 1922, ακόμα και μέχρι το 1923. Στις τάξεις αυτού του προπλάσματος Αντάρτικου του Πόντου άρχισαν να καταφεύγουν και οι φυγόστρατοι των Βαλκανικών πολέμων. Να σημειωθεί ότι για πρώτη σε όλη τη διάρκεια της Οθωμανικής κατοχής οι χριστιανικοί λαοί δεν στρατεύονταν ο ανδρικός πληθυσμός. Για ποιο λόγο? Επειδή ο Οθωμανικός στρατός θεωρούνταν ένας θρησκευτικός στρατός και η εξουσία ήταν θεοκρατική, ήταν ρυπαρό με βάση την Οθωμανική λογική να υπηρετούν αυτούς τους ιερούς πολέμους διάδοσης του Τζιχάν. Αυτή ήταν η Οθωμανική Αυτοκρατορία, να υπηρετούν χριστιανοί. Γι' αυτό οι χριστιανοί δεν στρατεύονταν και πλήρωναν και αυξημένο φόρο, αναπλήρωναν δηλαδή αυτή την απουσία από την υπηρεσία στον Οθωμανικό στρατό, πληρώνοντας τον φόρο. Για πρώτη φορά επιστρατεύτηκαν οι χριστιανοί στους Βαλκανικούς πολέμους το 1912-1913. Αρκετοί που δεν θέλησαν να υπηρετήσουν ή που ήταν φυγόστρατοι,
επιστρέφοντας στην πατρίδα τους, επειδή ήταν στην ιδιαίτερη πατρίδα τους, επειδή ήταν καταζητούμενοι, κατέφυγαν στα βουνά και άρχισαν εκεί να συναντιόνται με τις ομάδες της κλεφτουριάς του Πόντου, δηλαδή οι αντάρτες που ήταν στον Πόντο, οι οποίοι, επαναλαμβάνω, δεν είχαν ιδεολογικό πρόσωπο μέχρι τότε. Όταν στις 20 Ιουλίου του 1914 κηρύχθηκε η γενική επιστράτευση όλων των εθνών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, πολλοί Έλληνες του Πόντου, μη θέλοντας να καταταγούν στον Οθωμανικό στρατό, έγιναν φυγόστρατοι, κατσάκ τους έλεγαν οι Τούρκοι στη δική τους γλώσσα, κατέφευγαν στα βουνά και έτσι άρχισαν να πυκνώνουν οι τάξεις των ενόπλων ομάδων που, όπως είπαμε, προϋπήρχαν. Στη γενική επιστράτευση του 1914 κλήθηκαν 30 ηλικίες από 20 μέχρι 50 ετών. Όσοι δεν παρουσιάζονταν στις μονάδες που τους είχε έρθει η διαταγή από τη στρατολογία, μέσα σε 11 ημέρες θεωρούνταν λιποτάκτες και καταδικάζονταν σε θάνατο. Άρα, όσοι δεν κατατάσσονταν ή έπρεπε να οδηγηθούν στην Αγχώνη, να σκοτωθούν ή να φύγουν στα βουνά. Έτσι, οι μερικές μικρές ομάδες που υπήρχαν στα όρη του Πόντου άρχισαν σιγά σιγά σταδιακά να γίνονται πολυάριθμες. Στο σημείο αυτό να υπογραμμίσουμε ότι οι χριστιανοί κατατάσσονταν στα τάγματα εργασίας. Με την επιστράτευση δηλαδή του 14, συγκροτήθηκαν τα τάγματα εργασίας, τα περιβόητα, τα αμελέ ταμπουρού, στα οποία όσοι κατατάσσονταν, το λέει και η λέξη τάγματα εργασίας, αντί να πάρουν όπλο και να υπηρετήσουν στα διάφορα μέτωπα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας των Νεοτούρκων, υπηρετούσαν σε ειδικά τάγματα όπου άνοιγαν, έσπαζαν πέτρες σε νταμάρια, άνοιγαν δρόμους στα βουνά, κάτω από οποιασδήποτε καιρικές συνθήκες, βροχές, χιόνια κτλ. Τόσο άθλιες ήταν οι συνθήκες της ζωής τους, ο στρατονισμός, η διατροφή, η κακομεταχείρισή τους, ώστε ελάχιστοι από αυτούς που τελικώς κατατάσσονταν στα τάγματα εργασίας, απολύονταν, επιβίωναν και απολύονταν, δεν επέστρεφε δηλαδή σχεδόν κανένας στα χωριά τους. Υπό αυτή την έννοια, τα αμελέ ταμπουρού ήταν στην πραγματικότητα τάγματα εξόντωσης των στρατευμένων χριστιανών. Αυτό, ξέρετε, όταν είδαν να στρατεύονται και να μην επιστρέφει κανείς, αυτό επέτεινε το φαινόμενο των φυγοστράτων, και όσο περνούσε ο καιρός και ερχόταν τα μηνύματα ότι όσοι στρατεύονται πεθαίνουν στην ουσία, τόσο πλήθαιναν και οι αντάρτικες ομάδες. Να αναφέρω μόνο ένα παράδειγμα. Ο πρόξενος της Ελλάδας στο Εικόνιο, σε έκθεσή του με ημερομηνία 7 Μαρτίου του 1917, έγραφε τα παρακάτω για τα αμέλεια ταμπουρού. Ο νόμος για την ίδρυση εργατικών ταγμάτων αποκλειστικά από χριστιανούς καταστρέφει και εξοντώνει βαθμιαία, αλλά ασφαλώς, τους Έλληνες της Τουρκίας. Οι δυστυχείς αυτοί στρατολογούμενοι και κατατασσόμενοι στα εργατικά τάγματα στέλνονται προς διάφορες κατευθύνσεις στο εσωτερικό της αυτοκρατορίας, από τα παράλια της Μακρασίας και του Ευξήνου Πόντου, στα πέρατα της Βαγδάτης, του Καυκάσου, της Μεσοποταμίας και της Αιγύπτου, άλλοι μεν για την κατασκευή στρατιωτικών δρόμων, άλλοι για την διάνοιξη σειράγγων για το σιδηρόδρομο Βαγδάτης, άλλοι για την καλλιέργεια αργών και για άλλες αγρών και άλλες εργασίες. Χωρίς κανένα μισθό, κακώς στρεφόμενοι και ενδυόμενοι, εκτεθειμένοι στις καιρικές συνθήκες, στον καυτό ήλιο της Βαγδάτης και στο αφόρητο ψύχος του Καυκάσου, προσβαλόμενοι από ασθένειες πυρετούς σε εξαθληματικό τύφο, χολέρα, πεθαίνουν κατά χιλιάδες. Οι επακολουθήσαντες αναγκαστικοί εκτοπισμοί, εδώ τελειώνει η αναφορά του προξένου, οι επακολουθήσαντες αναγκαστικοί εκτοπισμοί, εκτός από τα τάγματα εργασίας, είχαμε τους αναγκαστικούς εκτοπισμούς, δηλαδή οι οικισμοί, οι ελληνικοί οικισμοί, που βρισκόταν κυρίως κοντά στα παράλια, διατάχθηκαν και άρχισαν να εκτοπίζονται στην μικρασιατική ενδοχώρα. Οι επακολουθήσαντες λοιπόν αναγκαστικοί εκτοπισμοί, τα διαβόητα σεβγιατ, οδήγησαν και άλλους άντρες, πολλές φορές ακόμα και γυναίκες, ολόκληρες οικογένειες στα βουνά του Πόντου, όπου δρούσαν οι ομάδες των ανταρτών. Όσοι δηλαδή κατάφερναν είτε να μην συγκεντρωθούν στην πλατεία για να ακολουθήσουν το καραβάνι της εξορίας, ή όσοι έφευγαν από τα καραβάνι της εξορίας, το μοναδικό καταφύγιο τους ήταν οι αντάρτες, οι ομάδες των ανταρτών.
Η δράση των ανταρτών λειτουργήσε πολλές φορές προστατευτικά για τα χωριά των Ελλήνων. Σε ορισμένες περιοχές, η ισχύ των ανταρτών ήταν τέτοια που λειτουργούσε αποτρεπτικά στις στρατιωτικές και παραστρατιωτικές ομάδες που δρούσαν, με εντολή την καταστροφή των ελληνικών χωριών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι περιοχές της Έρπας, του Λαντίκ, της αρχαίας Λαοδίκειας, του Πόντου, της Κάμψας, της Σινόης, του Τέρμε, του αρχαίου Θερμόδοντα, του Καβάκ, της Παύρας, του Νεμπιέντα, του Βεζίρ Κιοπρού, της Μερζιφούντας, του Απές, της Νεοκεσάριας, της Σεβάστιας και αλλού, όπου οι αντάρτες ήταν ισχυρότεροι από τις δυνάμεις της στρατοχωροφυλακής και του στρατού όπου υπήρχαν στρατιωτικές μονάδες. Επίσης, αντίστοιχο παράδειγμα είχαμε και στις περιοχές της Σαντάς, στην περιοχή, ευρύτερη περιοχή Τραπεζούντας, στον Ανατολικό Πόντο, στη Βίρχα της Τραπεζούντας, στη Γαλλίανα και αλλού. Η δολοφονική τριάδα των Νεοτούρκων, οι Νεότουρκοι που άρπαξαν την εξουσία και στην ουσία διοικούσαν αυτή την Οθωμανική Αυτοκρατορία με τον Σουλτάνο να έχει ένα καθαρά διακοσμητικό ρόλο, η δολοφονική τριάδα των Νεοτούρκων, Ενβέρ, Ταράτ και Τζεμάλ, ίδρυσε παρακρατικές παραστρατιωτικές ομάδες που δρούσαν υπό την εποπτεία και το συντονισμό της Τεσκυλάτη Μαχσούσα, που ήταν η υπηρεσία πληροφοριών των Νεοτούρκων, και αυτές οι παραστρατιωτικές ομάδες είχαν ως στόχο αφενός με τους αμάχους αλλά και το αντάρτη. Χτυπούσαν τα χωριά που παρήχαν τροφή και στήριξη στους αντάρτες για να αποδυναμώσουν το αντάρτικο που είχε πάρει επικίνδυνες διαστάσεις χωρίς, επαναλαμβάνω ακόμα, σαφή ιδεολογικό και πολιτικό προσανατολισμό. Δηλαδή, αυτό που είπαν οι Τούρκοι σε όσους οδήγησαν στην Ανχόνη, ότι επιδίωκαν με το αντάρτικο να δημιουργήσουν ένα ξεχωριστό κράτος και όλα αυτά δεν έχουν καμία σχέση. Το αντάρτικο δεν ξεκίνησε ως ένα αυτονομιστικό διαμεριστικό κίνημα, να χρησιμοποιήσω έναν όρο που χρησιμοποιούν οι Τούρκοι, ξεκίνησε ως μία δράση αυτοάμυνας και προστασίας και των ιδίων των ανταρτών αλλά και των αμάχων. Η πιο γνωστή ομάδα παρακρατικών παραστρατιωτικών που δρούσε, επαναλαμβάνω, με χρηματοδότηση, πολιτική και δικαϊκή νομιμοποίηση της εξουσίας των Νεοτούρκων ήταν αυτή του Τοπάλ Οσμάν, η οποία έδρασε κυρίως στην περιοχή της Κερασούντας, μια μεγάλη περιοχή, με επιδρομές και στις περιοχές της Αμισού, της Αμάσιας, της Στοκάτες και αλλού. Στη μόνη περιοχή που δεν τόλμησε ο Τοπάλ Οσμάν να κάνει επιχειρήσεις εναντίον των Ελλήνων ήταν η περιοχή της Τραπεζούντας, οι λόγοι που δεν είναι του παρόντος να αναφερθούν. Η ήττα της Τουρκίας από τις δυνάμεις της Αντάν και το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου έφερε μια προσωρινή ανάπαυλα στους διωγμούς, με αποτέλεσμα να βρουν την ευκαιρία να αναδιοργανωθούν και οι ομάδες των ανταρτών, που σύμφωνα με τους υπολογισμούς των Οθωμανών, αυτός ο αριθμός αναφέρεται στο βιβλίο που εξέδωσε η Βουλή των Τούρκων το 1920 με τίτλο Πόντου Σόρνου, δηλαδή το ποντιακό ζήτημα. Άρα ο αριθμός των ενόπλων, είτε ήταν αντάρτες είτε όχι, στην περιοχή του Πόντου ανέρχεται σύμφωνα με τους υπολογισμούς, επαναλαμβάνω, του Μουσταφά Κεμάλ, το 1919 σε 37.000 άνδρες. Όπως αντιλαμβάνεστε, πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό αριθμό, δηλαδή ένας μικρός στρατός, ο οποίος δημιουργήθηκε, όπως σας είπα, με τη διαδικασία που προανέφερα, όμως από ένα σημείο και μετά, ιδιαίτερα μετά την προέλαση των Ρώσων στις περιοχές του Αντικαυκάσου μέχρι και την απελευθέρωση της Τραπεζούντας, άρχισε σιγά σιγά αυτό το αντάρτικο να παίρνει πλέον και πολιτικά χαρακτηριστικά, καθοδηγούμενο όχι από το εθνικό κέντρο από την Ελλάδα, κυρίως από τη Ρωσία. Η Ρωσία, για να αποδυναμώσει τα μετόπιστεν των Οθωμανών, των Νεοτούρκων, άρχισε να ενδιαφέρεται για το Ποντιακό Αντάρτικο. Είχαμε και ορισμένες επαφές οπλαρχηγών, κορυφαίων οπλαρχηγών με τους Ρώσους. Αναφέρεται ότι ήρθαν και ορισμένα όπλα από την περιοχή με την ανάμειξη και του Γερμανού Καραβαγγέλη, του Μητροπολίτη της Αμισού. Άρχισε δηλαδή σταδιακά
με την παρουσία των Ρώσων, αλλά και με την ήττα των Οθωμανών στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, που η Οθωμανική Αυτοκρατορία διαλύθηκε, παρουσιάστηκαν αυτά τα διαλυτικά χαρακτηριστικά, άρχισε στις τάξεις των ανταρτών να δημιουργείται και μια ιδεολογία απελευθερωτική, είτε δημιουργίας ενός ελληνικού κράτους στην περιοχή του Πόντου. Η ανάπαυλα λοιπόν αυτή, που ξεκίνησε με την υπογραφή της συνθήκης ανακοχής του Μούδρου στα τέλη του Οκτωβρίου του 2018, περατώθηκε με την άφιξη του Μουσταφά Κεμάλ στην Τραπεζούντα της 19 Μαΐου του 1919, όταν άρχισε νέος διωγμός κατά των Ελλήνων από το Κεμαλού καθεστώς, πολύ πλάγος και απάνθρωπος από τους προηγούμενους. Εκείνος ο διωγμός υπήρχε η χαριστική βολή για τον ποντιακό ελληνισμό. Στις 20 Μαΐου του 1919, μια μέρα δηλαδή μετά την απόβαση, ο αρχιμανδρίτης Πανάρετος, σε έκθεση του προς τον συνταγματάρχη Κατεχάκη, ο οποίος είχε επισκεφθεί την περιοχή για να διαπιστώσει με εντολή του κέντρου της Αθήνας δηλαδή την κατάσταση που επικρατεί στον Πόντο, την απειλή και τους κινδύνους που διατρέχουν οι Έλληνες του Πόντου, αλλά και την κατάσταση του Αντάρτικου, ο αρχιμανδρίτης Πανάρετος λοιπόν έδωσε τον συνταγματάρχη Κατεχάκη του Ελληνικού Στρατού μία έκθεση, μέρος της οποίας έχει ως εξής. Η επαρχία Αμασίας είχε πρώτου πολέμου 136.768 άτομα ελληνικό πληθυσμό. Εκ του ελληνικού αριθμού, 73.395 του πληθυσμού μετατοπίστησαν ή εξορίστησαν στη διαδικασία που είπα, εκ των οποίων το 70% απέθανε την εξορία, μόλις δε το 30% επανήλθε. Εκ των 25.000 εξοριστέντων της επαρχίας Νεοκαισαρίας, εκ μεν των χωρικών εσώθησαν μόλις το 6% και ούτε συντετριμένοι ως ναυαγοί της σατανικής τουρκικής θεωρίας, εκ δε των κατοίκων των πόλεων 35% ρακένδιδοι και κατεσυλικώτες, ζωντανά μαρτύρια της τουρκικής βαρβαρότητας. Η επαρχία Κολονίας, Νικόπολης, Εμπίν Καραχισάρ, εξ ολοκλήρου κατεστράφη, όλα τα χωρία αυτής ερημώθησαν, ελάχιστοι ομογενείς σώζονται Νικοπόλη. Η επαρχία Χαλδίας Κερασούντος είχε ολικών πληθυσμών 167.450 Έλληνες. Εκ τούτων 45.000 περίπου εξυνεγκάστασαν κατά το χρόνο της ανακατοχής να καταφύγουν στη Ιστροσία, άνω δε των 90.000 εντοπίστησαν και εξορίστησαν στα βάθη της Μικράς Ασίας. Εκ των εξορισθέντων το 80% απέθανον εκ πείνης, εκ των διωγμών, των δειλοπαθημάτων και των θαρμών. Εκ των 72 ελληνικών χωρίων του τμήματος Κερασούντος, ουδέν σώζεται. Καταστράφηκαν όλα από τον τόπο του Μάνου. Παρόμοιες στατιστικές δίνονται και για άλλες περιοχές του Πόντου. Ο Μουσταφά Κεμάλ με την απόφασή του στην Αμισό, 19 Μαΐου, 2-3 μέρες μετά, ζήτησε να συναντήσει τον τόπο Αλοσμάν. Δηλαδή τον εκλεκτό άντρα, σε εισαγωγικά φυσικά, του βαθέως κράτους των Νεοτούρκων. Ενημερώθηκε για την κατάσταση στον Πόντο και για το Αντάρτικο και προέβησε δύο κινήσεις. Έχρισε τον τοπάρωσμα γενικό αντιπρόσωπό του στην παραλιακή ζώνη του Πόντου με απεριόριστο δικαίωμα ζωής και θανάτου πάνω στους ποντίους. Επίσης, δημιούργησε μία στρατιά ένα χρόνο μετά, την κεντρική στρατιά, μία νέα στρατιά, η οποία είχε ως αποστολή, ένα ζήτημα που δεν είναι πολύ γνωστό στην Ελλάδα, είχε ως αποστολή να καταπνίξει το ποντιακό Αντάρτικο και να αξολοθρεύσει τους Έλληνες του Πόντου. Η τρομοκρατία, τα εργατικά τάγματα, οι εξορίες, οι κρεμάλες, οι υπερπολίες των χωριών, οι βιασμοί, οι δολοφονίες, ανάγκασαν περισσότερους Έλληνες του Πόντου να ανεβούν στα βουνά, οργανώνοντας Αντάρτικο για την προστασία και του αμάχου πληθυσμού. Αυτό το νέο ποντιακό Αντάρτικο που άρχισε να λαμβάνει χαρακτήρα εθνικής αντίστασης έδρασε κυρίως στον δυτικό Πόντο, τις περιοχές που προανέφερα, ενώ στον ανατολικό είναι γνωστό το περήφανο Αντάρτικο της Άντας αλλά και άλλων περιοχών στα σημοχώρια της Τραπεζούντας και της Ματσούκας και της Γαλλίενας. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, τα θύματα της γενοκτονίας θα ήταν πολύ περισσότερα αν δεν υπήρχε το επικό και ακατάβλητο ποντιακό Αντάρτικο. Στις περιοχές όμως που οι Αντάρτες δεν μπορούσαν να δράσουν, οι Τούρκοι συνέχιζαν το καταστροφικό τους έργο. Πολλές φορές συγκρούστηκαν με τακτικές μονάδες του τουρκικού στρατού σε τακτικό πεδίο και μάλιστα με επιτυχία. Είναι
ονομαστεί η μάχη του Τσασούρ, θέλει μια ολόκληρη εκπαιδευτική ώρα να αναφερθούμε σε αυτήν, στην περιοχή της Πάβρας, όπου 12 καπεταναίοι οπλαρχηγοί συντόνισαν τους άντρες τους, χτύπησαν ένα σύνταγμα του τακτικού τουρκικού στρατού και ένα τάγμα της στρατοχωροφυλακής, τα εξουδετέρωσαν, κατέλαβαν την Κομόπολη Τσασούρ, που ήταν η έδρα του στρατού εναντίον των ανταρτών, και εξουδετέρωσαν το στρατό. Είχαμε εκατοντάδες νεκρούς τότε. Φυσικά μετά πήραν την εκδίκησή τους οι Τούρκοι. Σάβα, να επισπεύσουμε λιγάκι, αν μπορεί. Ναι. Δεν έχω πολλά, δεν προλαβαίνω να πω τα υπόλοιπα. Απλά δίκη μνημοσύνου να αναφέρω τους κυριότερους αντάρτες. Αναστάσιος Παπαδόπουλος, γνωστός με το όνομα Κοζάναστας, έχει υπάρχει και τραγούδι γι' αυτό, Γιώργη Αγάς, Θεόφιλος Κουτσενίδης ή Φιλός Αγάς, Μιχαήλ Κουρτσόγλου, Παύλος Τσαοσίδης, Μελέτος Παραχταρίδης, Καπετάν Κωνσταντίνος Καράκοτας, Καπετάν Αναστάης, Παντέλαγας, Κοτζάγκιολ, Ιστίλαγας, Απατζόγλου, Χατζή Χρήστος, Παπούλαγας, Μεγαλομίστακας Κοζάμπιου, Σάβα Σαβίδης, Δημήτρος Κεμερίδης, Παρασκευάς Μερτόγλου, Ιωάννης Παπαδόπουλος, Ασανίδης Τσακίρ Γαλιών, Αναστάσης Καρυπίδης, Ντελή Σοκράτ, Βασίλειος Παπαδόπουλος, Μαυροκύστας Δελιογλανίδης, Θεόδωρος Σερκέδης, Γεώργιος Τσακίρης, Ντελή Λάζαρος, Ευκλήδης Κουρτίδης, Τσιρίψ, Δαμιανός, Πολίτας Τσοβάνων, Αντώναγας, Βασίλουστας, Σαρίγιανες, Εμίλιος Καδόγλου, Δημήτρης Χαραλαμπίδης, Ανέσης Χαραλαμπίδης, Θεόδωρος Χαραλαμπίδης, οι τρεις αδερφοί Μωυσής Γεώργιος Κωνσταντίνος Αράπογλου, ο Χαρίτογλος, η οικογένεια Συγκύρογλου, Βασίλος Ανθρώπους ή Βασίλακας, η Αναστασία, η γυναίκα του Βασίλακα, η Ορδάνης, Καπετάν Αναστασιάδης, Καπετάν Θελιγιανίδης, Καπετάν Μπαρμπά Ζαχαρίας, Κρυσάμπαζακ, Νικολοούν Αναστάς, Αβραάμ Μάζαλης, Αλέκος Αχτάκηλης, Αντίκ Γιώργης, Αντίπας, Καρά Ιστιλ, Σιδηρόπουλος, Σάβα Στατσόγλου, Στράτος Τσοραχλή, Ναούμ Τσοραχλή, Σαργοσούν Φιλός, Απανός Γιώργη, Δεγλή Αναστάης, Σάβα Σατάλμπασης, Δοκτώρ Γιώργη, Στάθης Καμουλή, Ιωάννης Τοπάλι Εσχιά, Γεώργιος Κεχαλιάς, Ιπποκράτης Δεδέογλου, ο Ντελή Ιπόκ, Γεώργιος Καλπάκης, Κώστας Αγάς, Αντών Πασάς, Χαράλαμπος Αμυράς, Ευάγγελος Ιωαννίδης Αλβάν Μπέης, Χαρδί Μπέης, Τριαντάφυλλος Βερνεδές, Γερονόσογλος, Σιλιγκάριδες, Κουρτάν και Γεώργιος Παπαδόπουλος. Ασφαλώς όλοι αυτοί ήταν οπλαρχηγοί του Πόντου σε διάφορες περιοχές, και στον Ανατολικό και στο Δυτικό και στον Μεσογειακό Πόντο. Ασφαλώς δεν είναι όλοι, ίσως δεν είναι και ο θείος ο πρόγονος του κυρίου Γιαννιτσόπουλου. Τον αναφέρει στο βιβλίο σου. Τον αναφέρει στο βιβλίο σου όμως, άλλα. Θα τον βάλουμε όμως τον πρόγονο. Τον αναφέρει στο βιβλίο σου όμως. Βεβαίως, θα τον βάλουμε όμως σε αυτήν τη στρατιά των οπλαρχηγών, γιατί θα γράψουμε την ιστορία του, πιστεύω, το επόμενο διάστημα. Το ζήτημα, το θέμα του Αντάρτικου του Πόντου είναι τεράστιο. Προσπάθησα σε πολύ αδρές γραμμές να αναφερθώ σε αυτό. Και επαναλαμβάνω, είναι τραγικό, θα έλεγα, που αυτές οι ηρωικές στιγμές αντίστασης των Ελλήνων του Πόντου δεν έχουν καταγραφεί, τουλάχιστον από τη στρατιωτική ιστορία, για να έχουμε έγκυρα συγγράμματα για αυτές τις ηρωικές στιγμές, τον επικό αγώνα των Ελλήνων του Πόντου. Σε ευχαριστώ. Σάβα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μάθαμε λεπτομέρειες. Μία επισήμαση, αν μου επιτρέπεις να κάνω, το ότι παρόλες τις εκκλήσεις τους, το επίσημο ελληνικό κράτος δεν τους βοήθησε, ενώ ως αντάρτικο σώμα, γεγονός που θα μπορούσε να ανατρέψει τη δυσμενή κατάσταση του μικρασιατικού μετόπου με μία αξιόμαχη δύναμη στα νότια του Κεμάλ. Μία έτσι που όχι πολλές φορές... Όχι μόνο δεν τους βοήθησε, αλλά μία ομάδα ανταρτών έφυγε από τον Πόντο και συνενώθηκε με τη στρατιά της Μικράς Ασίας για να βοηθήσουν πλέον από την πλευρά της στρατιάς της Μικράς Ασίας τον αγώνα στη Μικρά Ασία. Δεν υπήρχε συντονισμός, δεν υπήρχε, όπως είπα, δεν είχαν ούτε πολιτικό ούτε ιδεολογικό σχέδιο, δυστυχώς. Δεν υπήρχε συνεννόηση με το περιφερειακό κέντρο. Το μόνο που κατάφεραν ήταν να σώσουν αρκετές ψυχές και τους εαυτούς τους.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Σάβα, να έχεις υγεία και δύναμη και να συνεχίσεις με την ίδια ζέση την πολύ αξιόλογη προσπάθειά σου για την αναγνώριση της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου και την ενημέρωση των νέων γενιών για τα μείζωνα εθνικά θέματα μέσα από τον εκδοτικό σου οίκο και τις πολύ εύστοχες δημόσιες παρεμβάσεις σου. Επίσης, να ευχαριστήσω θερμά όλους όσους συνέβαλαν στη διοργάνωση της Εσπερίδωνας απόψε. Σας καλώ όλους και όλοι μαζί, ελάτε να διασώσουμε τη μνήμη της γενοκτονίας, την πιο ηρωική ελπίδα της ιστορίας μας και να παλέψουμε για αυτήν. Ο Πόντος και η γενοκτονία των ποντίων προγόνων μας δείχνουν τον δρόμο. Τιμή στους ηρωικούς νεκρούς της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Αθάνατοι! Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like και εγγραφή στο κανάλι. Για να λαμβάνετε πρώτοι τις ειδοποιήσεις για νέα βίντεο, πατήστε και το καμπανάκι. Σας ευχαριστούμε θερμώς για την υποστήριξη.